Ένα ακόμη αιματοβαμμένο 24ωρο στους δρόμους της Κρήτης αφήνει πίσω του ένα νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες σε τροχέα που σημειώθηκαν μέσα στον αστικό ιστό. Πολλά ατυχήματα. Σε νέα παιδιά. 19χρονος φοιτητής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα στην πλατεία Κορνάρου. Εργαζόμενοι και περαστικοί σε κατάσταση σοκ έτρεξαν δίπλα του για να τον βοηθήσουν, αλλά στάθηκε αδύνατο. Όλα δείχνουν ότι ξεψύχησε τη στιγμή που εξφενδονίστηκε στο έδαφος. Άκουσα ότι έφυγε το παιδί από το πορεία του και έσκασε το πρωί 6,5 ώρα εκεί. Το βρήκαν οι κοπελιές από το φούρνο, ακούσαν το θόρυβο και ήρθαν. Του πήσαν το δρόμο. Τι μπορεί να πει κανείς. Ο 19χρονος Γιώργος από τις Πατέλες με τη μοτοσικλέτα του κατευθυνόταν προς την πλατεία Κορνάρου, κάτω από συνθήκες που εξετάζει η τροχιά Ηρακλείου στο ύψος της Κυρίλου Λουκάρεως. Η μοτοσικλέτα έφυγε από την πορεία της, προσκρούοντας διαδοχικά σε κολόνα, κολονάκια, υδροροές και προσώψεις καταστημάτων. Στην κατάληξη της τρελής πορείας, ο 19χρονος εξφενδονίστηκε στη διάβαση πεζών, όπου τον βρήκαν εργαζόμενοι γειτονικού φούρνου που πετάχτηκαν έντρομοι στο δρόμο. Μία φορά είχε μπει σε αυτό το μαγαζί, πάλι η μηχανή και σφάχτηκε με τις δαμαρίες. Διότι τους πετάει έξω η στροφή. Τώρα βγήκε αμάξι όπως από εδώ, τον εμπόδισε κάποιος, ποιος ξέρει. Παρότι φορούσε κράνος, αποδείχτηκε ακατάλληλο για να τον προστατεύσει. Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Και η κολόνα έπεσε από ό,τι φαίνεται. Από μια ταχύτητα και πάνω, ό,τι και να είναι το κράνος. Για φωνική στροφή κάνουν λόγο οι περίοικοι που δεν μπορούν να πιστέψουν πως το νέο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε στην καρδιά του κέντρου της πόλης. Αλλά αυτή η στροφή θα φάει πολλούς. Διότι τρέχουν και μέρα και νύχτα. Και είναι και παραβιάζουν τη διπλή γραμμή για να πάνε να κόψουν δρόμο τα αυτοκίνητα και μπορεί βγαίνοντας ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι όπως είναι τώρα, κοιτάξτε το, κοιτάξτε εκεί, στρίψτε την κάμερα να το δούνε. Εκεί είναι παράνομο. Εάν του βγει κάποιος, τον πέταξε έξω από την πορεία του. Αυτό είναι το επικίνδυνο, θα μας σώσουν μόνο σαμαράκια και στις διαβάσεις και στα στόπ. Σκηνικό πολέμου της ασφάλτου στήθηκε και λίγες ώρες νωρίτερα στον περιφερειακό δρόμο που οδηγεί από την Αλικαρνασσό στον Καρτερό, μετά τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος του αστυνομικού μεγάρου. Η μετοπική σύγκρουση μετέτρεψε τα αυτοκίνητα σε παλιοσίδερα και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστεί ο ένας από τους δύο οδηγούς. Πήγαινε προς Καρτερό, όλος ερχόταν από Ηράκλειο. Αυτό γνωρίζουμε. Ναι, προφανώς σε κάποιο σημείο εκεί που είναι και οι άνθρωποι του πυροσβεστικού. Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο μέχρι τα ασθενοφόρα να παραλάβουν τους δύο τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Όπως όλα δείχνουν, το ένα από τα αυτοκίνητα πέρασε στο αντίθετο ρεύμα με συνέπεια τη σφοδρή σύγκρουση.